Προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή αποτελεί η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή της πήρε αποφάσεις για την εξασφάλιση και διάθεση πόρων για την υλοποίηση έργων. Αποποιήσαμε τα προγράμματα χρηματοδότησης στις περιφέρειες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πιστώσεις για έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Αρκαδίας. Η μία τροποποίηση αφορά δέσμευση 1.240.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου στην Γορτινία. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά σε έργα παραπάνω από 1.200.000 ευρώ, τα 500.000 για τις πυρόπληκτες περιοχές της Γορτινίας ειδικά και τα 700.000 για το σύνολο των πυροπλήκτων περιοχών Γορτινίας και Μεγαλόπολης. Την ίδια ώρα, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά μηχανημάτων καθαρισμού των δρόμων, καθώς και για την προμήθεια ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων για το σύνολο των οδικών δικτύων της περιφέρειας. Προκηρύξαμε το διαγωνισμό για να αγοράσουμε ένα μηχάνημα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, 5 λοιπόν μηχανήματα για τον καθαρισμό των δρόμων από κλαδιά και από φυτά γενικώς, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, κάτι που είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως των προβλημάτων που υπήρξαν στις πυρόπληκτες περιοχές. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προκήρυξη ενός διαγωνισμού με προϋπολογισμό περίπου 1.700.000 για να τοποθετήσουμε ηλεκτρονικές πληροφοριακές πινακίδες στο σύνολο του δικτύου της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πινακίδες αντίστοιχες με αυτούς που υπάρχουν στους αυτοκινητοδρόμους, έτσι ώστε να υπάρχει πληροφορία για όσους κινούνται στα δίκτυα, τα επαρχιακά και τα εθνικά δίκτυα της περιφέρειας, σε επιλεγμένες περιοχές, γιατί είναι δαπανηρή η συγκεκριμένη διαδικασία. Και αποδεχθήκαμε περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μια μικρή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Μοριάς Τόπος Ηρώων και μια πολύ μεγάλη για αστικές αναζωογονήσεις σε δήμους της περιφέρειας. Έγινε δεκτή η πρόταση της περιφέρειας και προχωρούν άμεσα οι διαδικασίες, αφού αποδεχθήκαμε σήμερα την πίστοση.